Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ο καημένος ο Γιωρίκας. Αυτός ο καημένος δούλευε εκεί στο Σκαραμαγκά. Λοιπόν, είχε ένα ατύχημα ο καημένος. Κόπεν το Λιλίνα. Τι να κάνει ο κόσμος, μαζεύτηκε εκεί πέρα. Κάναν έναν έρανο και τον έστειλανε στην Αμερική εκεί πέρα. Και τον κάνανε μια επέμβαση, το βάλαν καινούριο. Τον είπε ο γιατρός, λέει, Γιωρίκα, λέει, σε ένα μήνα, λέει, να ξανάρθεις εδώ, να σε δω. Μια και έφυγε ο Γιωρίκας και σαν δούλευε το Λιλίθ καλά, που λες, ούτε καν ξαναπάτησε στην Αμερική. Μετά από κάνα χρόνο, ο Ελληνοαμερικάνος αυτός ο γιατρός έρχεται στην Ελλάδα και λέει, πάει να δω και τον Γιωρίκα, να δω τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάει κοντά εκεί στο χωριό, ρωτάει εκεί στο καφενείο, το παίρνουν με τις πέτρες του καφενείου. Με τις πέτρες, γιατί ρε παιδιά, μα λέει αυτός, λέει, δεν άφησε γυναίκα για γυναίκα εδώ πέρα, όλος μας κυνηγάει τις γυναίκες μας, να πούμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι να κάνει και αυτός, πάει στο σπίτι του Γιωρίκα, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει η Σουμέλα. Λέει, συγγνώμη, λέει, είμαι ο γιατρός. Ναι, ναι, ξέρω, λέει, γιατρέ, λέει, τι να σου πω, λέει, χάλια. Τι χάλια. Λέει, ο άντρας μου, δεν ξέρω, λέει, από τότε, εμένα καθόλου, λέει, δεν μ' άγγιξε. Σου λέω τώρα ένα χρόνο καθόλου τίποτα. Πάλε και πού είναι τους, λέει, να τον μιλήσω. Λέει, να πίσω στον Παξέ. Πάει πίσω στον Παξέ, ψάχνει το Γιωρίκα. Γιωρίκα, τι κάνει, γιατρέ, γεια σου. Λέει, τι κάνεις, λέει, τι έμαθα. Λέει, τι έμαθες. Λέει, πώς πάνε τα πράγματα. Τι, πώς πάνε, λέει, γιατρέ, μια χαρά, λέει, όλα καλά. Τι μια χαρά, λέει, και όλα καλά. Λέει, σου μέλαμε, λέει, ένα χρόνο, λέει, τίποτα. Καλά, λέει, γιατρέ, παλαλώσεις, λέει. Εγώ με το ξένο Λιλί, λέει, τη γυναίκα μου θα γαμώ. Μου την πίστησε.